Έχω μία beauty μαζί μου γυναίκα, μία πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, μου την αγαπώ, κάναμε και πολλές φορές συνέντευξη μαζί. Είναι μία αγαπημένη Κύπρια τραγουδίστρια, είναι η Στέλλα Γεωργιάδου. Είναι εδώ. Κάνει. Να σου πω κάτι, ήλπιζα ότι θα έβγαινε Skype που τζαμέ. Ήλπιζα. Πώς είσαι? Μια χαρά. Είμαι ανάμεσα σε κάτι υπέροχα πλάσματα. Δεν ξέρω αν φαίνεται και αυτός ο μικρούλης εδώ. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Κάτσε, θα μετακινήσω λίγο το τηλέφωνο γιατί πρέπει να τον δείτε αυτόν. Ναι, ναι. Πρέπει να τον δείτε αυτόν. Το πιστεύω. Πέσια. Πόσο είναι τούτο? Αυτό είναι 10 ημερών. Μάνα μου. Ναι. Λοιπόν, πού είσαι, Στέλλα μου, πες στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει. Είναι η Golden Donkeys Farm, είναι η φάρμα μας που έχουμε εδώ, η οικογενειακή μας φάρμα που έχουμε με τον αδερφό μου, με την οικογένειά μου. Είναι στη Σκαρίνου. Και ύστερα από 5 μήνες που ήμασταν κλειστά, επιτέλους ανοίξαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και θα είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο και τις αργίες, δηλαδή και αύριο θα είμαστε ανοιχτά. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο με χαρά να έρθει εδώ, να χαϊδέψει αυτά τα υπέροχα πλάσματα, να βγάλει φωτογραφίες, να τα ταΐσει, γιατί λατρεύονται επαφή με τον κόσμο, όπως βλέπεις. Ναι, έχω έρθει και έχετε μάλιστα και προϊόντα που βγαίνουν από τα γαϊδουράκια. Έρχεται και... Φυσικά. Ναι. Γιατί η γαϊδούρα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο γάλα, το οποίο έχει κάποια συστατικά τα οποία είναι πάρα πολύ καλά για το δέρμα, για την επιδερμίδα και όχι μόνο, και γενικά για τον οργανισμό μας. Εξάλλου η Κλεοπάτρα είναι γνωστό. Με γάλα γαϊδούρας. Οπότε εμείς επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο σε γάλα γαϊδούρας, φτιάξαμε υπέροχα προϊόντα, το οποίο είναι εξαιρετικά για την επιδερμίδα. Άλλωστε είσαι εσύ τρανταυτό παράδειγμα. Έπεσε το κινητό τη. Δεν πειράζει. Είσαι εσύ έναν καλό παράδειγμα που κρατιέσαι τόσο όμορφη και έμπαιρνουν τα χρόνια μου πάνω σου. Οπότε ναι, είσαι καλό παράδειγμα. Η αλήθεια είναι ότι πίνω και το γάλα γαϊδούρας, γιατί κάνει πάρα πολύ καλό γενικά, όχι μόνο τα προϊόντα ομορφιάς, αλλά και το γάλα ενισχύει πάρα πολύ το νοσοποιητικό σύστημα. Και ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε, θέλουμε ένα καλό και υγιές. Ναι. Να μας κρατάς. Ναι, σίγουρα. Να σε ρωτήσω τώρα. Βέβαια, έχω και αγκαλιά εδώ. Δεν ξέρω αν τον βλέπετε αυτόν τον κύριο. Βλέπω τι γίνεται. Σε αφήνουν ησυχία. Να σε ρωτήσω, μα τώρα στη Σκαρίνου δεν βρέχει καθόλου η ηλιοφάνεια? Πριν λίγο έβραξε, αλλά γενικά στη Σκαρίνου, αν βρέξει όλη την Κύπρο, εδώ είναι. Στη Σκαρίνου καθόλου. Στέλλα μου, να σε ρωτήσω, τι είναι η άποψή σου για το, αφού είσαι τραγουδίστρια χρόνια, έζησες πολλά χρόνια μέσα στο χώρο. Πες μου, πώς σου φάνηκε το τραγούδι μας της Eurovision? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη. Είναι μια εξαιρετική παραγωγή. Η Έλενα Τσαγκρινού, θαυμάσια performer. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν οι αντιδράσεις φυσικά, αλλά δεν θεωρώ ότι απειλεί κάτι. Η θρησκεία μας είναι ένα βαρύ κεφάλαιο, δεν απειλείται από τίποτα και από κανέναν. Ένα τραγούδι είναι που έχει έναν τίτλο που εντάξει, μπορεί να συμπάει λιγάκι, αλλά καμιά φορά για αυτά. Είναι μέρος της τέχνης, έτσι και ναι, βοηθούν για να συζητηθεί, για να γίνει θέμα και να... Αλλά δεν πάβει από το να είναι ένα ωραίο τραγούδι παραγωγικά. Συμφωνώ. Αφισά όμως τη Σκαρίνου τώρα που σε βλέπω. Λιγάκι φυσά. Αλλά είναι τόσο ωραίο το πίσω, είναι καταπράσινα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ναι, δείξε μου. Έχω έρθει 2-3 φορές, έκαμε πολλά θέματα για μέ. Ναι. Θα έρθω και με έναν καλεσμένο να κάνουμε μπήμα και αίσθημα. Τι όμορφα που είναι. Είναι καταπράσινα, είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, βγήκα προηγουμένως, έκανα μια βόλτα στη φύση και ξετρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραία. Φυσμένα όλα. Είναι καταπληκτικά. Είναι παράδεισος γενικά η φύση και άμα μπορούμε να ξεφεύγουμε και να όποτε μπορούμε. Να ξεφεύγεις, ναι. Στέλλα, είσαι κάθε μέρα, τζαμέ? Όχι κάθε μέρα. Όποτε χρειαστεί να είμαι, γιατί κάνω και πολλές εξωτερικές δουλειές.
Οπότε έρχομαι όταν χρειάζεται να είμαι εδώ. Όποτε έχουμε κόσμο, όποτε έχουμε κάποιο event. Ναι. Με το τραγούδι τι γίνεται? Έμεινες πίσω τώρα λόγω πανδημίας? Εσύ κάτι που... Τώρα όλα μείναν πίσω λόγω πανδημίας. Δυστυχώς, το καλλιτεχνικό κομμάτι, οι καλλιτέχνες γενικά έχουν πειραστεί πάρα πολύ από αυτή την κατάσταση. Περιμένουμε ότι σιγά σιγά θα αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει λίγο όλοι μας να βοηθήσουμε σε αυτό. Ναι. Λίγο να σκεφτόμαστε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δουλέψουν πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και δεν μιλάω μόνο για τους τραγουδιστές, μιλάω και για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από το καλλιτεχνικό. Όπως και τα εστιατόρια που ήταν τόσο καιρό κλειστά. Αν δεν προσέχουμε ο καθένας ξεχωριστά, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες θα βρεθούν σε πολύ δύσκολες. Συμφωνώ. Πριν από την πανδημία... Και οι εστιατόρες, οι ξενοδόχοι και όλοι. Σίγουρα. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Πριν από την πανδημία, είχες οργανώσει κάτι για φέτος? Φυσικά. Τι ήταν οι κανονισμένοι? Είχα πολλά πράγματα οργανωμένα, εκπληρωθήκανε όλα. Έκανα όμως το καλοκαίρι κάποιες πολύ ωραίες εμφανίσεις στο κτήμα Γεωργιάδη. Ο άλλος ο χώρος που έχουμε... Καρίνου. Και αν όλα πάνε καλά, ελπίζω ότι και φέτος θα κάνω πάλι αυτές τις βραδιές μου, γιατί και εγώ έχω ανάγκη αυτή την επαφή με τον κόσμο, ανάγκη αυτή την μουσική... τον τρόπο να εκφράσεις μέσα από τη μουσική. Ναι, καταλαβαίνω. Ακριβώς. Καταλαβαίνω απόλυτα. Εκφράζομαι και το έχω πολύ ανάγκη. Και έχω ανάγκη να το μοιράζομαι αυτό, γιατί εντάξει, τραγουδάω και στο αυτοκίνητό μου και στο μπάνιο μου. Αλλά άλλο να νιώθεις ότι έχεις από κάτω τον κόσμο και το μοιράζεσαι αυτό και γίνεται μια υπέροχη συνομιλία με τον κόσμο. Δηλαδή δίνω, παίρνω και αναλόγως κάθε βραδιά είναι ξεχωριστή από τον κόσμο που είναι μέσα και το τι ζητάει και... Είναι πολύ όμορφα. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω, όταν έγινε το lockdown, δηλαδή εσύ, όλος ο κόσμος ήταν κλεισμένος σπίτι, εσύ ήσουν στη φάρμα? Η αλήθεια είναι ότι ήμουν από τους τυχερούς, γιατί χρειαζόταν αρκετές φορές να είμαι εδώ. Οπότε ερχόμουν, έπαιρνα τον αέρα μου. Ήταν σπουδαίο αυτό. Ήταν σπουδαίο. Γιατί... βοήθησες. Είναι πολύ δύσκολο για όλη την ανθρωπότητα αυτό που περάσαμε και περνάμε ακόμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ είμαι από τους τυχερούς που μπόρεσα τουλάχιστον, είχα αυτή τη διέξοδο εδώ, αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ήσουν στο σπίτι, να μαγείρευες και εσύ παίρνουν τα γαλλιράκια. Ναι, και έβαλα και τα κιλάκια μου. Σταμάτα ρε Στέλλα μου, σιγά τώρα έβαλες κιλάκια. Όχι, εγώ μια χαρά σε βλέπω. Και τώρα προσπαθώ να τα πόσα έβαλες? Τέσσερα. Εντάξει, δεν τίποτε. 4 κιλά είναι λίγες μέρες διατροφή και γυμναστική και εξαφανίζονται. Ο μεταβολισμός σου είναι μια χαρά, οπότε... Ναι, ευτυχώς είμαι. Έτρωγες πάρα πολύ, δηλαδή, στο lockdown? Ναι, γιατί ξαφνικά θυμήθηκα συνταγές, καλά, έψαξα και βρήκα όλες τις συνταγές στο ίντερνετ, κάτι παλιά φαγητά που μου αρέσανε, τα έκανα καθημερινά όμως. Αλλά ήταν πολύ ωραίο και δημιουργικό και ήταν ένας από τους λόγους που πέρασα έτσι λίγο καλύτερα το χρόνο μέσα στο... Και να σου πω και κάτι, ήταν και μια περίοδος που όλος ο κόσμος πιστεύω βρέθηκε μόνος με τον εαυτό του και ζήγησε πολλά πράγματα. Ήταν η τελευταία μου ερώτηση τούτη. Τι σου άφησε σαν άνθρωπος όλο αυτό που βιώσαμε με την πανδημία? Γιατί στον καθέναν είσαι ένα άλλον αντίκτυπο.
Τι σου άφησε ναι. εσένα, ναι, ο χρόνος με τον εαυτό σου? Ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ανά πάσα στιγμή όλα μπορεί να έχουν τούμπα. Και πρέπει να περνάμε όμορφα και ουσιαστικά με ανθρώπους που πραγματικά αγαπάμε. Και αυτός ο εγκλισμός μας έφερε κοντά με κάποιους ανθρώπους και με αυτούς που απομακρυνθήκαμε φάνηκε αν αυτή η σχέση ήταν ουσιαστική. Γιατί ουσιαστικά με αυτούς που είσαι μακριά υπάρχουν πλέον τα μέσα να είσαι πολύ κοντά. Δεν έχασα κανέναν από τους φίλους μου, ενώ επικοινωνιακά είχα την επαφή. Μπορεί να μην μπορούσα να τους δω, αλλά ήμασταν σε επαφή και είμαστε ακόμα. Οπότε εκεί βλέπεις ότι έχεις κάνει μια όμορφη κοινωνία γύρω σου, μια δική σου κοινωνία που μπορείς να εμπιστεύεσαι, μπορείς να βασίζεσαι και να βλέπεις ένα όμορφο αύριο με αυτούς τους ανθρώπους. Πάρα πολύ όμορφο το μου είπες. Να κλείσω με τούτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στα γαϊδουλάκια. Μα πόση αγάπη σε περικυκλώνει. Σου είπα ότι κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε ανοιχτά πλέον με φαγητό. Φυσικά. Πολύ ωραίο φαγητό παραδοσιακό και σούβλες. Το αγαπημένο φαγητό στο κάθε Κύπριο. Και τις αργίες. Είμαστε ανοιχτά εδώ και με αγάπη σε περιμένουμε όποτε θες. Εννοείται. Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστώ. Bye bye. Καλόν υπόλοιπο.